καμιά σχέση με το μακαριστό Μητροπολίτη Χίου Διονύσιο, αφού εκκλησιαστικά ο Διονύσιος Μπαϊρακτάρης ήταν Διονύσιος ο Τέταρτος. Άρα έχουν προηγηθεί άλλοι τρεις. Συνεπώς, η οδός Διονυσίου του Χίου που σήμερα επισκεπτόμαστε, δεν ξέρουμε σε ποιον από τους τρεις Μητροπολίτες αναφέρεται. Στην οδό μπαίνουμε από την οδό Καλοπλήτου και στρίβοντας δεξιά τις πρώτες πληροφορίες για αυτή την οδό μας δίνει ο Γιώργης Κουγιούλης. Από εδώ περνάνε οι περισσότεροι για να πάνε στην εκκλησία. Να γίνουν αναργύρω. Τώρα αυτοκινητάκι, ένα μικρό, μπορεί να περάσεις αργά-αργά. Απάνω ψηλά, ε. Απάνω ψηλά. Πάει αριστερά και δεξιά. Αριστερά πάει απάνω, Άγιο Θωμά, και δεξιά κατεβαίνει κάτω στην πόλη. Εκεί στη στροφή είναι λιγάκι δύσκολο. Ο ίδιος μας δείχνει μια καμάρι το εργαστήριο επεξεργασίας ξηρών καρπών των γιών του. Είναι το εργαστήρι του καφεκοπτίου των παιδιών μου που είναι στην Βενιζέλου 2, αρχή της Βενιζέλου, πίσω από την Ιωνική Τράπεζα. Ναι. Εδώ είναι το εργαστήρι μας, είναι η ιδιοκτησία του γιού μου. Οπότε εδώ έχουμε τους φούρνους που ψήνουμε τα ξηρή καρπή κλπ. Εδώ είναι το καβουρδιστήρι για τους καφέδες και εδώ είναι ο μήλος που αλέθει τον καφέ. Είναι πεντακάθαρο πάντα. Πήραμε, είπαμε, δύο πιστοποιήσεις από υγειονομικό και από μια άλλη υπηρεσία ότι είναι έτοιμο να εργαστεί. Εργαστήριο δηλαδή. Είναι. Εργαστήρι λέγεται, ναι. Γι' αυτό και γράφει απ' έξω εργαστήριο του καφεκοπτίου. Μπαίνοντας στην οδό, παρατηρούμε ότι η πινακίδα νεματοθεσίας είναι σκεπασμένη με αυτοκόλλητα μιας ομάδας. Δεξιά μας υπάρχει μια ράμπα καθόδου σε γκαράζ, ενώ βλέπουμε ότι προτι μία τουλάχιστον πλευρά τα σπίτια έχουν μικρή αυλή στην είσοδο που σκιάζονται από σκάλες που οδηγούν στους επάνω ρόφους. Εκεί μας ανεβάζουν η Σοφία Καράμαλη με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο, η μία για να ζητήσει ένα ρεμπαγό ανόδου προς τους Αγίους Αναργύρους, ενώ το ίδιο πρακτικός ο κύριος Κώστας ζητάει να κοιμάται τουλάχιστον τα βράδια από ένα καπάκι που βροντοχτυπά μόλις το πατήσει ρόδα οχήματος και αυτό γίνεται 24 ώρες το 24ωρο. Περνάνε και αυτοκίνητα, μηχανάκια, όλα τα μηχανάκια που θέλουν να περάσουν για να μην τους πιάσουν από παρακάτω, περνάνε από εδώ τη νύχτα. Εν τω μεταξύ, εδώ παραπάνω που είναι ένα κατηφοράκι, θέλει να βάλουν μια ράμπα γιατί οι ανήμποροι δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Ρεμπαγό είναι. Ναι, ένα τέτοιο. Όχι στο καθημερινό το σπίτι απάνω, στο δρόμο. Τώρα πολλά αυτοκίνητα περάσανε και δεν πατήσανε από πάνω, σύμπτωση. Γιατί έρχεται ένα άλλο φορτηγό, πιο μεγάλο εκεί πέρα, οπότε έρχονται πιο εδώ και ακούγεται πάρα πολύ δυνατά. Η κίνηση είναι ασυνήθιστη για το μικρό μήκος εισοδού που συναντάται με τη μικρή επίσοδο Ριγίνου με μια διπλή πινακίδα με τα ονόματα των οδών στη σκιά ενός γιασεμιού. Ένα διόροφο σε συνέχεια με πυκνή διακόσμηση, άλλο ένα με σπεριδοειδή στην αυλή, ένα από τα οποία κάνει σκιά σε ένα γιοταχή, το κατάστημα νέου Γιοργαλά στην απέναντι πλευρά, όπως και η αποθήκη του, και εδώ ξαφνικά η οδός κάνει την έκπληξη, οδηγώντας σε μια μικρή πλατεία που αν ήταν περιποιημένη θα μπορούσε να αποτελεί μια αθέατη ανάσα πρασίνου και ξεκούρασης. Προς το παρόν παραμένει αναξιοποιητή με ένα παλιό σπίτι να δεσπόζει απέναντι, μια σιδερένια σκάλα παλαιού τύπου, μια ελιά και ένα σκυρό οξό. Μετά την πλατεία η οδός στενεύει, γίνεται ανηφορική. Ξεχωρίζουμε ένα έργο τέχνης με γκράφιτι, δύο ψηλά ντουβάρια στο ένα από τα οποία ζητούν οι κάτοικοι και τον ρεμπαγό για την εκκλησία και εδώ ακριβώς τερματίζεται η μικρή οδός Διονυσίου του Χίου στην οποία από τον οδό Καλοπλήτου μπήκαμε και στην οδό Αγίων Αναργύρων φτού και βγήκαμε.